Πάμε να καλωσορίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα και τα όσα συνέβησαν, κύριε Κουμουτσάκο, εχθές στην κατεχόμενη Κύπρο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αντωνοπούλου. Καλημέρα σας. Πριν από αυτό, δύο λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Είναι συγκλονιστική η πορεία του από τα Σεπόλια στην κορυφή του NBA. Δεν του χαρίστηκε τίποτα. Το πέτυχε με δουλειά, συνέπεια και ήθος. Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ και ως πατέρας ότι είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας. Πώς μπορεί κανείς να ξεκινήσει δουλεύοντας και με συνέπεια και πού μπορεί να φτάσει. Αλλά είναι και κάτι ακόμα. Είναι και μια αποστομωτική απάντηση στο λόγο της μυσαλλοδοξίας. Επομένως, πολλαπλά σήμερα είναι νικητής. Επειδή το θέτετε όμως αυτό, κύριε Κουμουτσάκο, είναι απάντηση στη μυσαλλοδοξία και στα ρατσιστικά σχόλια, αλλά δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι είναι αυτό απάντηση όταν πια ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι τόσο πετυχημένος. Γιατί τα ρατσιστικά σχόλια και ο ρατσισμός στους ανθρώπους που ακόμα πουλούν CD για να κερδίσουν τα προστοζήν, όπως έκανε η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούμπο, υφίσταται ακόμα. Δεν έχει λυθεί. Έχετε δίκιο. Βεβαίως η σήμανσή σας δεν με αφορά, γιατί έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα πράγματα. Το λέω συνολικά, βέβαια. Δεν το λέω. Αλλά ήθελα να σας πω, ναι, ίσως αυτό το οποίο βιώσαμε χθες, που μας έχει δώσει τόση υπερηφάνεια, εθνική υπερηφάνεια, θα πρέπει να κάνει πολλούς να ξανασκεφτούν τη στάση τους απέναντι σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν και αυτοί όνειρα. Και μιλάω βέβαια για τους καλοπροαίρετους, γιατί υπάρχουν πάντα κακοπροαίρετοι, υπάρχουν κακοποιά στοιχεία. Δεν μιλάω για αυτούς που έτσι κι αλλιώς οδηγούνται στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλά αυτοί δεν μπορεί συλλήφθη να γίνουν το μέτρο κρίσης και μέτρησης για όλους. Διότι τέτοιες περιπτώσεις είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολλές. Μπορεί να μην φτάσουν άλλες στο NBA, αλλά σίγουρα θα έχουν μια έντιμη πορεία μέσα στη ζωή και θα συνεισφέρουν κιόλας. Επομένως, ο Γιάννης, με αυτό που πέτυχε χθες, γίνεται αφορμή πολλαπλών νικών, αθλητικών, εθνικών, προσωπικών, πολιτικών, αλλά και νίκης παραδείγματος για τη νέα γενιά. Βέβαια, και αυτά ήθελα να πω, γιατί το αισθάνθηκα. Έτσι. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μένα, ότι τους στόχους σου πάντα μπορείς να τους καταφέρνεις, εκεί να δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Λοιπόν, παράδειγμα και για μας, όχι μόνο για τα παιδιά μας. Τώρα για τα χθεσινά στην Κύπρο. Ο Ερντογκάν επιβεβαίωσε με κάθε τρόπο ότι είναι ένας επίμονος παραβάτης του διεθνούς δικαίου και σταθερός επιβάτης των προκλήσεων. Όλοι θεωρούμε, η διεθνής κοινότητα πια θεωρεί και προκύπτει από τις αντιδράσεις που είχαν, ότι η κίνηση στα Βαρόσια, στο ελληνικό τμήμα της αμοχώς του, ήταν μια κίνηση που πήγε πίσω την προσπάθεια επίτευξης λύσης στο Κυπριακό. Είναι μια προκλητική κίνηση με την έννοια ότι αψηφά τελείως και παραβιάζει σειρά ψηφισμάτων από το 1984 και μετά του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη συγκεκριμένη περιοχή. Φέρθηκε ως ιδιοκτήτης, ενώ δεν είναι ιδιοκτήτης, που μπορεί να κατανέμει την περιοχή ανάλογα με το πώς επιθυμεί. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες είναι οι κάτοικοι των Βαρωσίων που έφυγαν για να αποφύγουν την τουρκική απειλή και την επερχόμενη τουρκική βαρβαρότητα. Ναι, αλλά ο Ερντογκάν βλέπουμε, κύριε Κουμουτσάκο, εδώ πως επιχειρεί και έχει στόχο, από ό,τι φαίνεται, να αποτελέσει και δέλεαρ για τους Ελληνοκυπρίους που διεκδικούν τις περιουσίες τους από το 1974. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι μια πτυχή που θα πρέπει πολύ να προβληματίσει και την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την κοινωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία και η υποβολή αιτημάτων στην Επιτροπή Περιουσιών που θα διαμορφωθεί και έχει ήδη διαμορφωθεί στην τουρκοκυπριακή διοίκηση, την παράνομη διοίκηση, θα λειτουργεί εμέσως ως μια κολυβήθρα του Σιλοάμ ή μια έμεση αναγνώριση. Σήμερα που θα γίνει, θα υπάρξει συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στη Λευκοσία, είμαι βέβαιος ότι αυτή θα είναι μια πτυχή που θα απασχολήσει πολύ σοβαρά και για τα μηνύματα που θα εκπέμψει συνολικά η τουρκική, η ελληνοκυπριακή ηγεσία όσον αφορά την αντίδραση
των Ελληνοκυπρίων σε αυτή την παγίδα που στείνει το κατοχικό καθεστώς. Έχετε εικόνα εσείς αν θα υπάρξει τέλος πάντων κάποια ανταπόκριση σε αυτό το δέλεαρ και αυτό το, να το πούμε έτσι, δόλωμα που επιχειρεί να ρίξει ο Ερντογάν στους Ελληνοκύπριους? Κοιτάξτε, εγώ εθνικά το θεωρώ ασυγχώρητο. Απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση ως προς την ανάγκη πολλών ανθρώπων να δουν τις περιουσίες τους, τις πατρίδες τους και το μέλλον τους. Όμως προέχει το εθνικό και το συμφέρον της πατρίδας απέναντι σε αυτή την παγίδα που στείνει ο κατακτητής. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ελληνοκυπριακή ηγεσία στο σύνολό της με πρώτο τον πρόεδρο Αναστασιάδη θα στείλει τα κατάλληλα μηνύματα ώστε να μην πιαστεί κανένας σε αυτή την καλωστημένη και πονηρή παγίδα από πλευράς Τουρκίας. Τώρα, έχουμε δει ότι ο Ερντογάν αυτό το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι βρίσκει ένα διαφορετικό πεδίο έντασης, εχθρικότητας, ακραίας πρόκλησης και έτσι ένα πεδίο στο οποίο θέλει να δημιουργήσει εν δυνάμει υψηλούς τόνους και πολεμικές καταστάσεις. Το πολεμικές εντός εισαγωγικών, αλλά δεν το αφήνει και αυτό πολλές φορές έξω από τη ρητορική του. Κυρία Αναγνωστοπούλου, η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας είναι μια στρατηγική επιλογή που θα έλεγα ότι ξεπερνάει και την διοίκηση, την μακρά διοίκηση Ερντογάν. Αφορά την αντίληψη της Τουρκίας για το ρόλο της στην περιοχή. Πόσο μάλλον αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι μια ανάλυση που την έχω ξαναπεί δημόσια, αλλά θέλω να την επαναλάβω. Ο Τούρκος Πρόεδρος είναι βέβαιο ότι επιθυμεί να καταστεί ο μεγαλύτερος Τούρκος ηγέτης του 20ου και του 21ου αιώνα και αυτό να το επιβεβαιώσει στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το 2023. Θέλει να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος ηγέτης από τον ίδιο τον Κεμάλ και για να το επιτύχει αυτό θα επιδιώξει αυτό που ίδιος θεωρεί μια βαριά κληρονομιά και αρνητική για την Τουρκία, που είναι η Λοζάνη, η γεωστρατηγική κληρονομιά, να την μεταβάλει. Δεν μπορεί να το κάνει νομικά, γιατί είναι μια πολυμερή συμφωνία, μπορεί να το κάνει όμως de facto. Εξού και βλέπετε την παρουσία στη Συρία, την αύξηση της επιρροής στη Λιβύη, τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με το Αζερβαϊτζάν και για να έρθω στα δικά μας. Όπου από το Αζερβαϊτζάν περίμενε ο Ερντογάν στήριξη και την αναγνώριση τέλος πάντων των συνεχιζόμενων εδώ και 47 χρόνια παράνομων πράξεων της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο. Δεν το είδαμε πάντως ακόμα στην πράξη. Πάντως ήταν εκεί η αντιπροσωπεία του. Θεωρώ επίσης να προσθέσω σε όλο αυτό το στρατήγημα της τουρκικής πολιτικής το διαβόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που σημαίνει επέκταση επιρροής στις θάλασσες που περιβάλλουν την Τουρκία. Θέλω να πω το εξής. Έχουμε πετύχει και πέτυχε ο Πρωθυπουργός σε συνομιλίες που είχε απευθείας με τον Ερντογάν μια περίοδο ύφεσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι ένα χρήσιμο κεφάλαιο για να, που μας δίνει χρόνο για να πορευτούμε. Υπάρχει όμως μια διαφορά ανάγνωσης του τι είναι ύφεση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Για μας που είμαστε μια χώρα του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης και της σταθερότητας, η ύφεση και η χαμηλή τόνη είναι στρατηγική επιλογή. Πολύ φοβάμαι ότι για τον Ερντογάν είναι τακτικός χειρισμός. Ναι. Και υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λένε, κύριε Κουμουτσάκο, για παράδειγμα, ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι αποτελεσματική, ωστόσο υπάρχουν κάποιες φορές που χρειάζονται και λίγο ψηλότερη τόνη από την ελληνική πλευρά. Η ψηλότερη τόνη της ελληνικής πλευράς ήταν εμφανής όταν ήταν απαραίτητο να προστατευτεί. Να προστατευτούν ζωτικά συμφέροντα της χώρας. Και αναφέρομαι στο περσινό καλοκαίρι και όλους τους μήνες προηγούμενους, που οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ήταν παρούσες σε κατάσταση συναγερμού επί 40 μέρες. Είχε αναπτυχθεί όλος ο στόλος, ήταν σε γρήγορση στο σύνολο του στρατεύματος και όλες οι κινήσεις που κάναμε με τη διαμόρφωση ενός πυκνού δικτύου διπλωματικής στήριξης στην περιοχή με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τις συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο. Έχει δείξει η ελληνική κυβέρνηση πώς αντιδρά όταν αυτό χρειάζεται. Επομένως, αυτές οι αμφιβολίες είναι νομίζω μικροπολιτικής λογικής. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μέτρο και συνέπεια στις αντιδράσεις της. Βεβαίως, η χώρα παραμένει μια ειρηνική χώρα. Δεν είμαστε μια πολεμική χώρα, δεν είμαστε ποτέ. Αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε να υπερασπιστούμε
όταν χρειάζεται με μεγάλη αποφασιστικότητα τα συμφέροντά μας. Κύριε Κομουτσάκο, σας... Ναι. Από εδώ και πέρα και θα κλείσω με αυτό, mm-hmm. αυτό που πρέπει να περιμένουμε και θα ήταν μια πολύ θετική κίνηση είναι στη σημερινή κλειστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ να υπάρξει μια σαφής πολιτική και νομική καταδίκη των ενεργειών. Την περιμένετε πράγματι αυτή? Εγώ περιμένω ότι η τόνη θα είναι σαφής. Mm-hmm. Και υπογραμμίζω θετικά ότι την πρωτοβουλία για την σύγκληση αυτής της κλειστής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ την πήραν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου δεδομένο τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μπορέλ είναι ικανοποιητική και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τον ενόχλησε ιδιαίτερα στον Ερντογάν, φάνηκε και από την απάντηση της Τουρκίας στον Μπορέλ. Θα ενοχλείται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο δεν θέλει να καταλάβει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δεδομένο σταθερό ότι της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής δεν είμαστε κάποιοι ξένοι από την Ένωση που μας στηρίζει. Mm. Είμαστε αναπόσπαστο μέλος της. Μάλιστα. Και διαμορφώνουμε τις αποφάσεις της. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κομουτσάκο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας.